Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Η μαμά και ο παππούς, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι αυτοί που είπαν παραμύθια στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Οι μητέρες στην Αθήνα, ο παππούς στην Τριζίνα, ο παππούς Κρητίας στην Αθήνα, και σε όλη την Ελλάδα οι ηλικιωμένοι που θυμούνται ιστορίες από το παρελθόν για ήρωες που είδαν, για ήρωες που άκουσαν, διηγούνται στα παιδιά και στα εγγόνια τους για να μιμηθούν και να γίνουν καλύτερα, να ακούσουν ιστορίες για κακούς τους οποίους κατέβαλαν, νίκησαν οι καλοί, και ποτέ να μην μοιάσουν αυτούς τους κακούς που έκαναν κακό σε ανθρώπους, αλλά ευτυχώς οι ήρωες τους κατανίκησαν. Το πρώτο αρχαίο ελληνικό παραμύθι αναφέρεται στον Θησέα. Ο Θησέας πήρε μαζί του στην Κρήτη εναντίον του Μινόταυρου 5 νέες και 9 νέους. Οι εκάλλοι φίλοι του, η Εκαλίνη όπως την ονόμαζε, έντυσε με ψαμίθια, με χρώμα στο πρόσωπο και γυναικεία ενδύματα τους νέους, τους δύο. Τους έκανε να μοιάζουν με κοπέλες και τους έβαλε ανάμεσα στις 5 κόρες για να πολεμήσουν τον Μινόταυρο. Ο Θησέας πήγε στην Κρήτη και με τη βοήθεια της Αριάδνης και το μύτο της νίκησε τον Μινόταυρο. Και στην επιστροφή του, σταμάτησε στην Δήλου, όπου θυσίασε όλα τα ζώα που υπήρχαν μέσα στο καράβι. Ευχαρίστησε τον Θεό Απόλλωνα, γιατί τα κατάφερε. Κατανίκησε το τέρας της Κρήτης, τον Μινόταυρο, και τώρα ζωντανός γυρνούσε πίσω στην Αθήνα. Αλλά στο δρόμο του τον βρήκε μεγάλη τρικυμία και το καράβι εξόκυλε. Το καράβι έπεσε πάνω σε ένα ερημονήσι όπου δεν υπήρχε καμία τροφή. Ήταν ένα μικρό καράβι που έμεινα αταξίδευτο. Ουε, 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 ουε. Αλίμον, αλίμον. Τελειώσαν όλες οι τροφές. Και τότε ρίξανε τον κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί. Και τότε ρίξανε τον κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί. Ουε, 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 ουε. Όμως ο Εσχαρεύς, ο μάγειρας του καραβιού, είπε σταμάτα, Θησέα, εγώ έχω τροφές. Μα πού, το καράβι είναι άδειο. Και ο Εσχαρεύς είπε ότι στην καρίνα του καραβιού, αντί να βάλει νερό, αντί να τη γεμίσει με άμμο, είχε βάλει πία, δηλαδή φασόλια. Και αυτά μαγείρεψαν και έφαγαν οι Αθηναίοι που επέστρεφαν ζωντανοί στην Αθήνα, επιβίωσαν, επιδιόρθωσαν το καράβι στο ξερονήσι και έπειτα επέστρεψαν στην Αθήνα. Και εκεί ο Θησέας χαρούμενος έφερε τους νέους και τις νέες ζωντανούς και τραγούδησαν όλοι μαζί
τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Δώστε της λοιπόν να πάει κι ο χώρος ξαναρχινάει. Χαρούμενοι οι Αθηναίοι πατούν τη γη και λένε είμαστε ζωντανοί και απ' έξω. Δεν μας έφαγε ο Μινόταυρος, δεν χαθήκαμε στη θάλασσα, δεν κανιβαλίσαμε ο ένας τον άλλον στο Ξερονήσι, αλλά είμαστε στην Αθήνα. Και ο Θησέας ονομάζει τον μήνα ανάμεσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ή τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο Πιανεψιώνα, το μήνα που ψήνουν τα φασόλια. Και τα φασόλια είναι το εθνικό μας φαγητό. Σήμερα, μετά από χιλιάδες χρόνια, και ο μύθος συνεχίζει. Κάθε χρόνο στην Αθήνα γιορτάζουν την επιστροφή των Αθηναίων με τα ισχοφόρια, κάλαντα, τα οποία ψένονται με τα παιδιά που κρατούν στα χέρια τους την Ηρεσιόνη, ένα κομμάτι ξύλο, μία τουλούπα, μία χούφτα μαλλί και πάνω καρπούς. Καρπούς από φυτά Ιθαλή που δεν θα πέσουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο και θα θυμίζουν την αιώνια ζωή και την Ανάσταση. Αυτή η γιορτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Και ο Πλούταρχος μας λέει για τις μητέρες. Εκείνες τις μητέρες, εκείνων που κληρώθηκαν να φύγουν για την Κρήτη να πάνε εναντίον του Μινόταυρου. Σε ανάμνηση λοιπόν εκείνου του γεγονότος, και εκείνες έρχονταν και έρχονται και σήμερα και φέρνουν στα παιδιά τους διάφορα όψα και σιτία, ψώνια και τρόφιμα. Οι μητέρες για να παρηγορήσουν τα παιδιά τους που κατέβαιναν στην παραλία κάθε 7 χρόνια για να φύγουν για το ταξίδι χωρίς γυρισμό, για να γίνουν βορά τροφή του Μινόταυρου, έλεγαν στα παιδιά τους παραμυθάκια και δεν τους μαγείρευαν από το σπίτι, γιατί τα παιδιά είχαν συνηθίσει να τρώνε αυτά τα τρόφιμα, αλλά τους αγόραζαν όνια, κάτι από το δρόμο, όπως και τα σημερινά παιδιά θα προτιμούσαν να πάρουν κάτι έτοιμο στο δρόμο, κάτι που είδαν στη βιτρίνα, κάτι που είδαν πάνω στον πάγκο ενός πραγματευτή που τους έκανε εντύπωση, που δεν υπήρχε συνήθως στο σπίτι. Και οι μητέρες αγόραζαν από το δρόμο και όταν έφταναν στην παραλία, μέχρι να φύγει το καράβι, διηγούνται ότι εκείνες και μύθους ευθυμίας ένεκα και παρηγορίας, για να ευθυμίσουν και να παρηγορήσουν, μύθους διεξιένε της πεσή, διηγούνταν μύθους στα παιδιά. Μύθους για παλιούς ήρωες που είχαν ξεπεράσει μεγάλα προβλήματα, είχαν νικήσει μεγάλους εχθρούς. Και εσείς παιδιά μου πάτε στο καλό, πάρτε αυτά τα πραγματάκια να τρώτε στο δρόμο, να διασκεδάζετε, να ευθυμείτε. Δεν είναι το τέλος. Θα νικήσετε το τέρας και θα γυρίσετε πίσω ζωντανοί στο σπίτι. Ο Κρητίας σε έναν από τους διαλόγους του Πλάτωνος διηγείται την ιστορία της οικογένειάς του, για τον Κρητία τον παππού του, ο οποίος είχε στα χέρια του γραπτά κείμενα σε ελληνική μετάφραση από την Αίγυπτο.
Όταν ο Σόλωνας πήγε στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι ιερείς του διηγήθηκαν την ιστορία της Αθήνας, της υπερδύναμης της Ανατολής, η οποία έπρεπε να πολεμήσει με την υπερδύναμη της Δύσης, την Ατλαντίδα. Και σε αυτόν τον πόλεμο νίκησαν οι Αθηναίοι. Περήφανος λοιπόν ο Κρητίας παππούς που ήταν 90 χρονών, διηγήθηκε στον Κρητία τον εγγονό του την ιστορία των Ατλάντων και των περήφανων και γενναίων Αθηναίων. Και ο Κρητίας τώρα, μεγάλος κι αυτός, διηγείται στον Σοκράτη την ιστορία της Αθήνας, των γενναίων Αθηναίων, των Ατλάντων που ζουν εκεί που δει ο ήλιος στη Δύση, και έτσι μαθαίνουμε για την χαμένη Ατλαντίδα. Τόσο έντονα διηγήθηκε ο παππούς την ιστορία στον εγγονό του, που ο Κρητίας λέει ήταν σαν να σφράγισε το μυαλό μου με πυρωμένο σίδηρο. Δηλαδή να μου άφησε μια ανεξίτηλη σφραγίδα την οποία ποτέ δεν θα ξεχάσω. Και διηγούμε σε εσάς για να την διηγηθεί στα παιδιά, στα εγγόνια σας, στα δυσέγγονά σας και να περάσει αιώνες μετά μέχρι σήμερα και να γνωρίζουμε για την χαμένη αυτή υπερδύναμη που είχε σκάφη που πετούσαν με τη σκέψη του ταξιδιώτη. Τον πήγαιναν όπου ήθελε, χωρίς καπετάνιο, χωρίς ναύτες, χωρίς κουπιά, χωρίς πανιά, παρά μόνο με τη σκέψη του. Τι λέει ο Κρητίας στον Σοκράτη, ας τον ακούσουμε. Βραχύτη διαφέρει μύθων παιδων. Πολύ λίγο διαφέρει από τα παιδικά παραμύθια. Σαν να τα έγραψε με πυρωμένο σίδερο μέσα στο μυαλό μου ο παππούς μου, σαν να τα σφράγισε. Όταν άκουσα αυτή την ιστορία ήμουν 10 χρονών και ο γέροντας ήταν 90 και τα έμαθα απ' έξω από τότε που ήμουν παιδί. Τα παιδών μαθήματα θαυμαστών έχει τη μνημείων. Όσα μαθαίνει ένα παιδί τυπώνονται στη μνήμη του ή ον εγκάβματα ανεκπλήτου γραφής έμον άμην γέγονε. Και σε μένα χαράχτηκαν σαν με πυρακτωμένο σίδερο μέσα στο μυαλό μου. Τότε μη πραχθέντα μύθων. Και αυτός δεν είναι μύθος που πλάστηκε, αλλά αληθινών λόγων είναι, πάμεγα. Αλλά είναι αληθινά λόγια και πολύ μεγάλα μάλιστα. Ο Φιλόστρατος πάλι, στο έργο του για τον Τιανέα τον Απολώνιο, αναφέρεται στα παραμύθια που του διηγήθηκε ο Τιανέας, τα οποία διάβαζε όταν ήταν μικρός. Και ο Απολώνιος ο Τιανέας διηγείται ότι κάθε τόσο υπήρχαν καινούργιες εκδόσεις, δηλαδή γραπτά κείμενα εικονογραφημένα στην εποχή του. Και ο ίδιος είχε στην κατοχή του όταν ήταν παιδί μια σειρά από εικονογραφημένες ιστορίες με τους άθλους του Ηρακλή. Ενώ ο ίδιος ο Φιλόστρατος αναφέρεται στον Έσοπο και λέει ότι ο Έσοπος έπλασε ιστορίες με το νου του. Έδωσε ιδιότητες στα ζώα που θυμίζουν χαρακτήρες ανθρώπων και άλλον τον ονόμασε βασιλιά των ζώων και βασιλιά και μεγαλοπρεπή άνθρωπο και γενναίο των λέοντα.
και σε άλλον χαρακτήρα έδωσε ακακία. Έναν ήρεμο, πράο χαρακτήρα, τον οποίο χαρακτήρισε ως πρόβατο. Έναν γρήγορο, τον ονόμασε λαγό. Και έναν γρήγορο, αλλά δειλό, τον ονόμασε ελάφι. Γιατί όταν τρέχει για να αποφύγει τον εχθρό του και όταν ο εχθρός τον πλησιάζει, τότε σπάει η καρδιά του ελαφιού. Και επίσης έναν πονηρό πανούργο άνθρωπο τον ονόμασε Αλεπού. Και ο Αισχύλος στο έργο του ονομάζει πονηρή Αλεπού τον Οδυσσέα, που είναι πανούργος και σκαρφίζεται πολλά πράγματα για να επιτύχει τον σκοπό. Όποιος διηγείται φανταστικές ιστορίες και καταλήγει σε νουθεσίες, σε συμβουλές, όπως ο Έσωπος, δείχνει ότι χρησιμοποίησε το ψέμα για να ωφελήσει το ακροατήριό του. Υπάρχει και κάτι άλλο χαριτωμένο στη διήγησή του. Παρουσιάζει τα άλογα με πιο ευχάριστο τρόπο και ενδιαφέροντα για τους ανθρώπους. Γιατί καθώς διαβάζουμε αυτές τις διηγήσεις από την παιδική ηλικία και μεγαλώνουμε με αυτές, αποκτούμε άποψη για το καθένα ζώο και τα θεωρούμε άλλα βασιλικά, άλλα ανόητα, όπως τον κόρακα, άλλα ευφυή, όπως την Αλεπού, και σοφά, όπως την κουκουβάγια, και άλλα άδολα, όπως το πρόβατο. Ο Έσωπος προσθέτει ένα χρησμό, το επιμύθιο στον μύθο του, και έτσι τελειώνει την επαφή του με τους ακροατές, αφού οδηγήσει στο συμπέρασμα που θέλει. «Εμέ δε εδιδάξα το ημίτηρ κομιδίν ήπιον. Εμένα όταν ήμουν πολύ μικρός, μου είπε η μητέρα μου έναν μύθο. Εν σπαργάνεις ποτέ αυτόν μύθο διελθούσε. Ένα μύθο που τις είχαν πει, που του είχαν πει όταν ήταν ακόμη στα Σπάργα. Και όταν ρωτούν τον Απολλώνιο τον Τιανέα αν πιστεύει ότι υπήρχαν κάποτε γίγαντες, αυτός λέει βεβαίως, γιατί και στην εποχή μου, όταν ανοίγουν τάφους και βρίσκουν σκελετών και σκελετούς ανθρώπων που είναι υπερμεγέθης, καταλαβαίνουμε ότι είναι πέρα από τα σημερινά ανθρώπινα μέτρα, έτσι αυτοί θα πρέπει να είναι οι γίγαντες. Οι Αθηναίοι είχαν αναθέσει στον Σόλωνα να συντάξει νόμους για την ευνομία της Αθήνας. Και ο Σόλωνας ετοίμασε νόμους πάρα πολύ αυστηρούς και οι Αθηναίοι υποσχέθηκαν να μην αλλάξουν ούτε κεραίας αυτούς τους νόμους. Και ο Σόλωνας, για να κρατήσει η Αθήνα την υπόσχεσή της, έφυγε από την πόλη και ταξίδεψε στην Αφρική, τη Λιβύη και την Ασία. Και όταν γύρισε, είπε πράγματα που έκαναν εντύπωση στους Ανατολίτες. Πράγματα που ήταν παραμύθια για τους ήρωες της Αθήνας και του Άργου. Ο Σόλων έφτασε και στο παλάτι του πιο πλούσιου βασιλιά του κόσμου, του Κρίσου, του βασιλιά της Λιδίας. Ο πακτολός ποταμός του έφερνε το χρυσάφι από το βουνό Τμόλος και ο Κρίσος με τον πακτολό των χρημάτων του
ήταν χρύσος, χρυσός. Όταν λοιπόν ο Σόλωνας έφτασε στο βασίλειο της Λυδίας, τότε οι άνθρωποι του Κρίσου τον καλωσόρισαν, τον άφησαν να αναπαυθεί, να ξεκουραστεί από το ταξίδι του και μετά τον οδήγησαν στον Κρίσο και αυτός με τη σειρά του στα θησαυροφυλάκια του, όπου υπήρχαν γεμάτες αίθουσες με ψήγματα χρυσού μέχρι την οροφή. Τον ανέβασαν ψηλά στη σκάλα, του είπαν «Δες μέσα, αυτός είναι ο πλούτος του Κρίσου». Και ο Κρίσος τον ρώτησε «Ποιος λοιπόν νομίζεις ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο?» πιστεύοντας ότι ο Σόλωνας θα απαντήσει «Εσύ Κρίστη». Και ο Σόλωνας του λέει «Ο τέλος». «Ποιος είναι αυτός?» ρωτάει ο Κρίσος και του απαντά «Ένας Αθηναίος». Ο Κρίσος απόρρισε με την απάντηση και ρώτησε με ενδιαφέρον «Για ποιο λόγο θεωρείς τον τέλο ως τον πιο ευτυχισμένο?» Και ο Σόλων απάντησε «Γιατί πρώτα απ' όλα η πόλη του τέλου, η Αθήνα ευημερεί. Έπειτα η γη του τέλου είναι άνδρες καλοί και γενναίοι και τους είδε όλους σαν εξαιρέτως να κάνουν παιδιά και να βρίσκονται όλοι εν ζωή. Επιπλέον ο τέλος ήταν εύπορος και το τέλος του κατά τη γνώμη μου υπήρξε λαμπρότατο. Γιατί όταν έγινε η μάχη των Αθηναίων προς τους γείτονές του στην Ελευσίνα, ο τέλος πήρε μέρος σε αυτήν, συντέλεσε στην ήττα των εχθρών και πέθανε ένδοξα. Και οι Αθηναίοι τον έθαψαν με εξαιρετικές τιμές στο σημείο ακριβώς όπου έπεσε. Και επειδή το ενδιαφέρον του Κρίσου άρχισε να ανάβει, ρωτά τον Σόλωνα «Και άλλον πιο ευτυχισμένο ποιο νομίζεις μετά από αυτόν τον τέλο που δεν τον γνωρίζω?» Και τότε ο Σόλωνας απαντάει «Δύο νέους από το Άργος, τον Κλέοβη και τον Βήτον». «Και ποιοι είναι αυτοί?» ρωτά πάλι ο Κρίσος. «Μητέρα τους ήταν η Κυδύπη, η αίρια της θεάς Ήρας στο Άργος. Τα παιδιά της ήταν πολύ ονομαστά μέσα στην πόλη του Άργους και η Κυδύπη απολάμβανε μεγάλο πλούτο και ήταν ονομαστή για τα ιερατικά της καθήκοντα. Έτσι λοιπόν, για τη μέρα της γιορτής, οι αργίτες τις έφεραν στο σπίτι όλα αυτά τα δώρα που έπρεπε να πάει με την άμαξά της στην θεά Ήρα για τις γιορτές που λέγονταν Ηρέα. Και η γυναίκα ετοιμάστηκε, αλλά η άμαξα αργούσε να έρθει με το ζευγάρι των βοδιών, την αγελάδα και το βόδι, που όργωναν στο χωράφι η υποτακτική της Κυδύπης και τον γιον της του Κλέοβη και του Βήτων. Και άρχισε να στενοχωριέται και να κλαίει και οι γη της λένε «Μητέρα, τι συμβαίνει?» Και η μητέρα με κλάματα του είπε το πρόβλημα. Έπρεπε να πάει τα αφιερώματα, τα τάματα των πιστών, αλλά δεν μπορούσε να τα μεταφέρει, γιατί η άμαξα της τελετής ήταν εκεί, αλλά έλειπαν τα ζώα με την αγροτική άμαξα στα χωράφια. Και τότε οι γη της λένε «Στάσου, μάνα. Εμείς
«Θα σε πάμε με την άμαξα». Και έβαλαν τα κεφάλια τους στις δύο υποδοχές όπου έβαζαν τα κεφάλια των ζώων και πήγαν τη μητέρα τους στο ηρέον του Άργους. 40 στάδια, περίπου 8 χιλιόμετρα. Από τη μια και από την άλλη πλευρά του δρόμου, οι αργύτες που περίμεναν την άμαξα με την κυδύπη για να δουν τα τάματά τους να πηγαίνουν να αφιερωθούν στην θεά Ήρα, επεφήμισαν τους δύο νέους. Και οι νέοι έφτασαν με τη μητέρα τους και την βοήθησαν στη θυσία μπροστά στο άγαλμα της θεάς. Και η μητέρα, τόσο περήφανη για τους ήρωες γιους της, τους έστρωσε να κοιμηθούν στο άδειο. Και εκείνη, μπροστά στο άγαλμα της θεάς Ήρας, προσευχήθηκε στην θεά να δώσει το καλύτερο. Τα παιδιά της βρήκαν το καλύτερο μέσα στον ύπνο τους. Κοιμήθηκαν και δεν ξύπνησαν ποτέ, γιατί έζησαν την ηρωικότερη στιγμή της ζωής τους. Και οι αργοί ανήγειραν τους αδριάντες τους και τους αφιέρωσαν στους δελφούς, γιατί ο Κλέοβης και ο Βήτων υπήρξαν άνδρες άριστοι. Έτσι λοιπόν, Κρίσε, επειδή κάθε μέρα ουδέποτε μας παρουσιάζει το ίδιο πράγμα, έτσι λοιπόν τα πάντα για τον άνθρωπο εξαρτώνται από την τύχη. Εγώ βλέπω ότι έχεις πολλά πλούτη και πως βασιλεύεις σε πολλούς ανθρώπους. Σε ό,τι όμως με ρώτησες, δεν μπορώ να σου απαντήσω πριν να πληροφορηθώ ότι τελείωσες τη ζωή σου καλά. Αυτός που είναι αρτιμελής, υγιής, απαλλαγμένος από στεναχώριες, με καλά παιδιά και ωραίος, αν εκτός από τα παραπάνω τελειώσει καλά τη ζωή του, αυτός τον οποίο εσύ ζητάς είναι άξιος να ονομαστεί ευτυχισμένος. Πριν όμως να πεθάνει, περίμενε και μην τον ονομάζεις ευτυχισμένο, αλλά απλώς τυχερό. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Ο Διαγόρας ο Ρόδιος, ένας από τους 7 αρχαίους Έλληνες σοφούς, ήταν Ολυμπιονίκης. Το ίδιο και οι δύο γιοι του. Και ο ανιψιός του και ο εγγονός του, τον εγγονό του Διαγόρα, τον Πισίροδο, τον έφερε στην Ολυμπία η μητέρα του η Καλλιπάτηρα. Αυτή τον είχε εκπαιδεύσει, γιατί ο σύζυγός της είχε πεθάνει. Και ήταν 17 με 20 χρονών ο Πισίροδος όταν η μητέρα του τον είδε να παίρνει την πρώτη θέση. Και τόσο ενθουσιασμένη, πέρασε μέσα από το σκάμα για να τον αγκαλιάσει. Αλλά έδειξε το γυναικείο της στήθος. Οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να περάσουν μέσα στην Ολυμπία κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και η ποινή της ήταν ο θάνατος. Η Καλλιπάτηρα όμως είπε: «Είμαι θυγατέρα του Διαγόρα, αδελφή του Δωριέα, του Δαμάγητου και του Ακουσίλαου, θεία του Ευκλέα, γιου της αδελφής μου της Φερενίκης, και να τώρα που και ο γιος μου, ο Πισίροδος, πρωτεύει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ονομάζεται αθάνατος στους Ολυμπιονίκες. Είναι δυνατόν ένας αθάνατος Διαγόρας να έχει γεννήσει 3 αθάνατους γιους
και μια θυγατέρα θνητή την καλυπάτηρα. Αν νομίζετε λοιπόν ότι είμαι θνητή, μπορείτε να μου πάρετε τη ζωή. Η Ελανόδικος Επιτροπή, η οποία έκρινε μόνον τους Έλληνες τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποφάσισε να χαρίσει τη ζωή σε μια αθάνατη Ελληνίδα μάνα ηρωίδα, και από τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες η αίρια της θεάς Δήμητρας Χαμίνης, της θεάς προστάτηδας της γης, μπορούσε να παρακολουθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως η Καλλιπάτηρα. Τον Διαγόρα τον Ρόδιο ο Πίνδαρος τον ονομάζει Πελώριο. Ο Διαγόρας ήταν περιδιονίκη, δηλαδή είχε νικήσει σε 4 πανελλήνιους αγώνες, στα Ολύμπια, στα Ίσθμια, στα Νέμεα και στα Πίθια. Το 448 π.Χ. νίκησαν στην Ολυμπία την ίδια μέρα οι δύο γιοι του, ο Δαμάγητος και ο Ακουσίλαος, στο Παγκράτιο και στην Πυγμή. Ο Διαγόρας τότε βρισκόταν στην Ολυμπία. Τα παιδιά του τότε, ο Δαμάγητος και ο Ακουσίλαος, σήκωσαν ψηλά στα χέρια τους τον Διαγόρα και τον περιέφεραν στον γύρο του θριάμβου μέσα στο στάδιο της Ολυμπίας, και ο κόσμος τον έρινε με άνθη, τον χειροκροτούσε και τον επεφημούσε. Και τότε ένας λακεδαιμόνιος, ο οποίος είχε δυνατή φωνή και σκέφτηκε ότι εκείνη θα ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή για τον πατέρα Διαγόρα να φύγει από τη ζωή, τιμόμενος σαν θεός από τους θεούς γιους του, του φώναξε: «Κάτθανε Διαγόρα, πέθανε τώρα Διαγόρα, ούκης Όλυμπο να αναβείς, μην περιμένεις να ανεβείς και στον Όλυμπο, τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή. Έχεις ανεβεί στο βάθρο της Ολυμπίας». Ο Χίλων πάλι ο Λακεδαιμόνιος, και αυτός ένας από τους 7 σοφούς, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που διοίκησαν με σοφία ως νομοθέτης τη Σπάρτη, είδε το γιο του να μπαίνει στη Σπάρτη στεφανωμένος με τον κότινο, το στεφάνι από την αγριελιά της Ολυμπίας. Τον αγκάλιασε και πέθανε στην αγκαλιά του. Ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, ο οποίος διετέλεσε έφορος της Σπάρτης κατά τη διάρκεια της 56ης Ολυμπιάδας, μεταξύ 556 και 553 π.Χ., πέθανε τη στιγμή που αγκάλιασε τον Ολυμπιονίκη γιο του σε βαθιά γεράματα. Στον Χίλωνα αποδίδονται οι αποφθεγματικές φράσεις: «Γνώθης αυτόν, γλώσσα μη προτρεχέτο του νοός, τα μένη ψηλά ταπεινών, τα δε ταπεινά υψούν, νόμις πείθου». Οι Έλληνες πολεμούσαν με τακτική, δηλαδή οι δύο αντίπαλοι ήταν παρατεταγμένοι στις δύο πλευρές, και αφού οι ιερείς τους, οι προφήτες, είχαν προφητεύσει ότι η μέρα θα ήταν καλή και όχι με προνόμια για τη μία ή την άλλη δύναμη εξαιτίας σκιάς ή ηλίου, και όταν οι όροι ήταν ίσοι, τότε εδίδετο η μάχη, αφού οι δύο αντίπαλοι συστήνονταν και έδιναν τα χέρια τους. Έτσι, πριν από τη μάχη του Μαραθώνος, οι δύο
δυνάμεις βρίσκονται η μία απέναντι της άλλης. Οι Πέρσες από την πλευρά της θάλασσας και οι Αθηναίοι από την πλευρά της στεριάς και οι Πέρσες εντυπωσιάζονται. Η απόσταση που τους χώριζε ήταν περίπου 8 στάδια. Οι Πέρσες, βλέποντας τους Αθηναίους να έρχονται με ταχύτητα, ετοιμάζονταν να τους δεχθούν, νομίζοντας ότι τους κατέλαβε μανία και μάλιστα ολέθρια για αυτούς, γιατί έβλεπαν ότι ήταν λίγοι και παρόλα αυτά επέρχονταν δρομαίως, χωρίς να έχουν υπηκό και τοξότε. Αυτά συμπέραναν οι βάρβαροι. Οι Αθηναίοι όμως, όταν ο όγκος του στρατού τους ήρθε σε επαφή με τους βαρβάρους, μάχονταν αξιοθαύμαστα. Πρώτοι αυτοί από όλους τους Έλληνες, από ό,τι γνωρίζουμε, όρμησαν κατά των βαρβάρων και πρώτοι αυτοί υπέμειναν τη θέα της Μυδικής στολής και τους άνδρες οι οποίοι την φορούσαν. Έως τότε και το όνομα μόνο των Μύδων προκαλούσε τον φόβο στους Έλληνες. Ένας από τους μεγάλους ήρωες στη μάχη του Μαραθώνος ήταν ο Κυναίγυρος, ο οποίος προσπάθησε με τα χέρια του να σταματήσει την περσική ναυαρχίδα όταν οι Πέρσες κατέφυγαν στα καράβια δρομαίως τρέχοντας για να γλιτώσουν τη ζωή τους, του έκοψαν τα χέρια. Και ο μύθος λέει ότι προσπάθησε να σταματήσει με τη δύναμη του ποδιού του την περσική ναυαρχίδα και του έκοψαν και το πόδι. Και τότε χρησιμοποίησε τα δόντια του και μόνον όταν του έκοψαν το κεφάλι, τότε σταμάτησε να πολεμά υπέρ της πατρίδος. Οι Αθηναίοι οδηγήθηκαν στο Μαραθώνα από τον Μιλτιάδη. Ο Θεμιστοκλής δεν μπορούσε να κοιμηθεί, γιατί τη νίκη του Μαραθώνος την πήρε ο Μιλτιάδης και έλεγε «Δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί δεν ξέρω πώς και αν θα ξεπεράσω τη νίκη αυτή τη μεγάλη του Μιλτιάδη». Ο Θεμιστοκλής για τον Μιλτιάδη και τη μεγάλη του νίκη στο Μαραθώνα είπε «Ως καθεύδιν αυτόν ουκ αιώοι το Μιλτιάδου τρόπεον». Δεν τον άφηνε να κοιμηθεί το τρόπεον του Μιλτιάδου. Ο μύθος λέει ότι οι ήρωες είχαν πρότυπά τους, άλλους μεγάλους ήρωες. Και έτσι για τον Θησέα, ο Πλούταρχος στον βίο του μας λέει ότι και εκείνος δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί ήθελε να ξεπεράσει τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή που ήταν ξάδελφός του, που έκανε τόσα μεγάλα κατορθώματα που τα θεωρούσε αξεπέραστα. Αλλά βρήκε την ευκαιρία και έκανε και αυτός τους δικούς του άθλους. Ο Θησέας τόσο θαύμαζε την αδρία του Ηρακλέους, ώστε ονειρευόταν τη νύχτα τους άθλους του και την ημέρα τον κέντριζε ζήλος και συνεχώς τον ερέθησε να σκέπτεται πώς να κάνει τα ίδια. Ήταν άλλωστε συγγενείς μεταξύ τους, γιατί ήταν παιδιά εξαδέλφων. Πράγματι, η Έθρα η μητέρα του Θησέα ήταν κόρη του Πιτθέα και η Αλκμίνη κόρη της Λυσιδίκης. Η Λυσιδίκη και ο Πιτθέας ήταν αδέλφια, παιδιά της Υποδάμιας και του Πέλοπος. Ο Θησέας θεωρούσε λοιπόν φοβερό και ανυπόφορο ο Ηρακλής να πηγαίνει παντού, αναζητώντας τους κακούς και να καθαρίζει ξηρά και θάλασσα και αυτός να αποφεύγει
και τους άθλους που παρουσιάζονταν στα πόδια του. Σκεφτόταν λοιπόν ότι φεύγοντας από τη Τριζίνα για την Αθήνα, από τη θάλασσα, και εκείνον που νόμιζαν για πατέρα του, τον Θεό Ποσειδώνα θα τον ντρόπιαζε, καθώς θα πήγαινε προς τον αληθινό του πατέρα τον Αιγαία, φέρνοντας ως γνωρίσματα πέδιλα και ξύφος, που δεν θα τα είχε ματώσει ακόμη, και όχι έργα πραγματικά γενναία και πράξεις μεγάλες, ως φανερές αποδείξεις της ευγενούς του καταγωγής. Με τέτοιες αντιλήψεις και τέτοιους διαλογισμούς ξεκίνησε ο Θησέας από την Τριζίνα και είχε σκοπό να μην αδικήσει κανέναν, αλλά να αποκρούσει όποιον θα ήθελε να του επιτεθεί. Δεν θέλησε λοιπόν να αναχωρήσει από την θάλασσα, μονονότι ο δρόμος αυτός ήταν ασφαλής και τον παρακαλούσαν γι' αυτό τόσο ο παππούς του ο Πιτθέας, όσο και η μητέρα του η Έθρα. Κανένα μέρος του δρόμου προς την Αθήνα δεν ήταν ακίνδυνο και χωρίς ληστές και κακούργους. Πράγματι, κατά την εποχή εκείνη υπήρχαν άνθρωποι υπερφυσικοί, όπως λένε, και ακούραστοι, τόσο στα έργα των χεριών, όσο και στην ταχύτητα των ποδιών και στη δύναμη του σώματος. Τα φυσικά όμως αυτά προτερήματα δεν τα μεταχειρίζονταν σε κανένα καλό και ωφέλιμο έργο. Αυτούς λοιπόν τους ληστές, άλλους τους εξολόθρευσε και τους σκότωσε ο Ηρακλής, περιτρέχοντας τη χώρα, κι όσοι διέφευγαν όταν περνούσε από κοντά τους, φοβόταν και εξαφανίζονταν. Τότε ο Ηρακλής, βλέποντας ότι είχαν ταπεινωθεί, τους άφηνε. Μετά από λίγο όμως, δυστύχησε ο Ηρακλής. Αφού σκότωσε τον Ήφητο, έφυγε στη Λυδία χώρα. Εκεί έμεινε πολύ καιρό, δούλος της βασίλισσας Ομφάλης, για να αυτοτιμωρηθεί γι' αυτόν το φόνο. Και τότε στη Λυδία επικράτησε ασφάλεια και ειρήνη. Στις ελληνικές όμως χώρες εμφανίστηκαν πάλι και εκδηλώθηκαν οι φαυλότητες, αφού δεν υπήρχε κανείς να τις περιορίσει και να τις εμποδίσει. Ήταν λοιπόν επικίνδυνος ο δρόμος για αυτούς που πήγαιναν οδικώς από την Πελοπόννησο στην Αθήνα. Ο Πιτθέας, ο παππούς του Θησέα, του διηγόταν για τον καθένα χωριστά από τους ληστές και τους κακούργους ποιος ήταν και τι έκανε στους ξένους, και προσπαθούσε να πείσει τον Θησέα να πάει δια θαλάσσης στην Αθήνα. Εκείνον όμως, καθώς φαίνεται, πολύ τον θέρμενε η δόξα της Ανδρείας του Ηρακλή και έτρεφε μεγάλη εκτίμηση προς εκείνον. Γι' αυτό άκουγε με μεγάλη ευχαρίστηση να διηγούνται ποιος ήταν ο Ηρακλής, και μάλιστα από όσους έτυχε να έχουν ακούσει τα λόγια του με τα ίδια τους τα αυτιά και να έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια τους άθλους του. Και τότε ήταν πολύ φανερό ότι έπαθε ό,τι και ο Θεμιστοκλής. Πολλά χρόνια μετά, που έλεγε ότι δεν τον άφηνε να κοιμηθεί το πτρόπαιο του Μιλτιάδη. Έτσι κι αυτός, θαυμάζοντας την Ανδρεία του Ηρακλή, ονειρευόταν τη νύχτα τους άθλους του και την ημέρα τον κέντριζε ο ζήλος και συνεχώς τον ερέθιζε να σκέπτεται πώς να κάνει τα ίδια. Ο Αλέξανδρος πάλι είχε ήρωά του τον Αχιλλέα. Τα ποίηματα του Ομήρου τα έγραψε με τα ίδια του τα χέρια ο Αριστοτέλης όταν βρήκε τους απογόνους ποιητάς, αντιγραφής και τραγουδιστάς των επών του Ομήρου, και ο Αλέξανδρος ονόμαζε την Ιλιάδα το εγκόλπιο του καλού πολεμιστή. Είχε την Ιλιάδα πάντα κάτω από το προσκεφάλι του. Όταν έκαναν σύγκριση στα έπι του Ομήρου
σε συγκεντρώσεις ή στα συμπόσια και διάφοροι προτιμούσαν διαφορετικούς στίχους, ο Αλέξανδρος, ως ανώτερο από όλους τους στίχους του ποιητή, έκρινε τον ακόλουθο. Και στα δυο πρέπει ίσιος να είναι, και βασιλιάς καλός και πολεμάρχης. Τον παραπάνω έπαινο που όταν γράφτηκε άλλος τον έλαβε, ο Αλέξανδρος τον θεωρούσε νόμο που ίσχυε και για εκείνον, ώστε έλεγε ότι στον ίδιο αυτό στίχο ο Όμηρος επενούσε την Ανδρεία του Αγαμέμνονα και προμάντευε εκείνη του Αλεξάνδρου. Όταν ερχόταν κάποια είδηση με τις πολεμικές νίκες του Φιλίππου, τις κατακτήσεις του Φιλίππου του Δευτέρου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος κοίταζε τους φίλους του και με αγωνία και στενοχώρια τους έλεγε «Και αυτό το κατόρθωσε ο πατέρας μου, δεν θα μείνει πια κάτι και για μένα, κάτι και για μας, συντροφή μου. Παιδιά, ο πατέρας μου θα τα προλάβει όλα και δεν θα αφήσει κανένα μεγάλο και λαμπρό έργο για να το φέρω εις πέρας μαζί σας». Και αν νόμιζε πως όσο πιο μεγάλα του αφήσει ο πατέρας του, τόσο λιγότερα θα κατορθώσει ο ίδιος, αυτό ήταν όχι επειδή ζήλευε τις ειδονές και τα πλούτη, αλλά επειδή ζητούσε αρετή και δόξα. Γι' αυτό, μια που πίστευε πως όσο μεγαλώνει το βασίλειο του πατέρα του, τόσο εξαντλούνται τα κατορθώματα από εκείνον, ήθελε να κληρονομήσει όχι χρήματα, όχι υλικές απολαύσεις και καλοπέραση, αλλά μια εξουσία που θα είχε ανάγκη από αγώνες, πολέμους και φιλόδοξους στόχους. Όταν ο Αλέξανδρος πέρασε στην Ασιατική ακτή και πάτησε το πόδι του στην Τρία, έψαχνε να βρει τη λύρα του Ιετίωνος. Ο Ιετίωνας, βασιλιάς της υποπλακίας Θήβας, της πατρίδας της Ανδρομάχης, είχε πολεμήσει με τον Αχιλλέα και ο Αχιλλέας τον σκότωσε σε καταπαράταξη μάχη και πήρε λάφυρο από το παλάτι του την περίφημη λύρα του Ιετίωνος. Αυτήν αναζητούσε ο Αλέξανδρος. Και τότε βρέθηκαν έμποροι στη μικρή Τρία του 4ου αιώνα π.Χ. που επισκέφτηκε ο Αλέξανδρος. Και επειδή άκουσαν για λύρα, του πουλούσαν τη λύρα του Πάρη. «Καθόλου», είπε ο Αλέξανδρος, «δεν χρειάζομαι τη λύρα εκείνου, γιατί θέλω τη λύρα του Αχιλλέα, με εκείνη που αναπαυόταν ο ήρωάς μου και έψελνε την δόξα εν δόξων ανδρών». Και όταν ο Φίλιππος, κάποτε πολεμώντας τους τριβαλούς, τραυματίστηκε βαριά και ήταν έκτοτε χολός και λυπόταν που έβλεπε το χολό του πόδι, ο Αλέξανδρος του είπε «Θάρρος πατέρα, και προχώρα χαρούμενος, γιατί σε κάθε σου βήμα θα θυμάσαι την Ανδρεία σου». Και όταν ρώτησαν τον Αλέξανδρο γιατί πήγε στην έρημο της Γεδροσίας, γιατί έφτασε μέχρι τα Ιμωδά, τα Ιμαλάια, ο Αλέξανδρος απάντησε «Μιμούμε τον Ηρακλή και συναγωνίζομαι τον Περσέα και ακολουθώ τα ίχνη του Διονύσου, Θεού που υπήρξε γενάρχης και προπάτορας της οικογένειάς μου και επιθυμώ πάλι οι Έλληνες να στήσουν χορούς στην Ινδία και όσους ζουν
πάνω από τον Κάφκασο και είναι βουνίσχοι και άγροι, να τους θυμίσω τους βακχικούς χορούς και τα βακχικά άσματα. Ο Αλέξανδρος ήταν ο ήρωας που ανέμειξε τους πολέμους με τις γιορτές. Συνδύασε τις εκστρατείες με εύθυμα άσματα, τις πολιορκίες και τις μάχες κατά παράταξη με βακχικές γιορτές και γάμους και γαμήλια άσματα. Τον Δαρείο, όταν τον είδε χτυπημένο από ακόντια, δεν πρόσφερε θυσίες ούτε τραγούδισε τον νικητήριο Παιάνα, επειδή με το θάνατό του ήρθε το τέλος ενός μακροχρόνιου πολέμου. Αλλά έβγαλε τη χλαμίδα του και σκέπασε με αυτήν τον νεκρό, σαν να κάλυπτε την τύχη που επιφυλάσσει η νέμεση στους βασιλείς. Αγωνιστής ισχυρός, ολέθριος στους αντιπάλους, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωνε αυτό που τραγουδούσαν οι Σπαρτιάτες. Η ίδια αξία με τα πολεμικά όπλα έχει και το καλό παίξιμο της κιθάρας μας. Τα ίχνη του Αλεξάνδρου τα επιδεικνύει ο Κάφκασος και τα Ήμωδα και ο Τάναης ποταμός και η Κασπία θάλασσα. Αυτά αποτέλεσαν τις εικόνες των έργων του. Όταν με 48.000 στρατό ο Αλέξανδρος ξεκινούσε από την Μακεδονία για την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, πούλησε όλα τα λιμάνια της Μακεδονίας, πούλησε τα βασιλικά κτήματα και τότε ο Περδίκας του είπε «Και τι άφησες για σένα, Αλέξανδρε, και τι πήρες μαζί σου?» Και ο Αλέξανδρος είπε «Πήρα μαζί μου τις ελπίδες». Και ο Περδίκας τότε είπε «Λοιπόν και εμείς θα συμμετάσχουμε σε αυτές και με αυτές τις μεγάλες ελπίδες και τη μεγάλη φιλοτιμία ξεκίνησε με έναν μικρό στρατό με ζήλο και άμυλα ως προς την δόξα και την ανδρεία». Σήμερα πολλοί Έλληνες αποφάσισαν με την ψήφο τους ότι ο Αλέξανδρος είναι ο μεγαλύτερος ήρωας των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε με πολλές αρετές. Διέθετε το φρόνημα του Κύρου, τη σοφροσύνη του Αγισίλαου, τη σύνεση του Θεμιστοκλή, τις εμπειρίες του Φιλίππου, την τόλμη του Βρασίδα, τη ρητορική δυνότητα και την πολιτική σκέψη του Περικλή. Αν τον συγκρίνουμε με τους αρχαιότερους, θα λέγαμε ότι ήταν συνετότερος από τον Αγαμέμνονα. Εκείνος προτίμησε από την νόμιμη σύζυγό του μια εχμάλωτη. Ενώ ο Αλέξανδρος και πριν νυφευτεί κρατούσε μακριά του ακόμη και όσες γυναίκες εχμαλώτησε. Ήταν ακόμη πιο μεγαλόψυχος από τον Αχιλλέα. Αφού εκείνος με αντίτιμο μιας μικρής αξίας εξαγορά έδωσε πίσω το σώμα του νεκρού Έκτορα, ενώ ο Αλέξανδρος έθαψε τον Δαρείο δαπανώντας πολλά χρήματα. Ο Αχιλλέας πάλι δέχτηκε από τους φίλους του δώρα και αποζημίωση για να καταλαγιάσει το θυμό του, ενώ ο Αλέξανδρος πλούτησε τους εχθρούς του υποτάσσοντάς τους. Ο Αλέξανδρος είπε «Κανένας τόπος δεν είναι απόρθητος για τους θαραλέους και κανένας δεν είναι οχυρός όταν τον φυλάνε οι δειλοί». Τα μεγάλα έργα γίνονται από αυτούς που κοπιάζουν και διακινδυνεύουν. Και είναι ευχάριστο να ζεις γενναίος και να πεθαίνεις αφήνοντας πίσω σου αθάνατη δόξα. Οι μητέρες, ακόμη και σήμερα, διηγούνται παραμυθητικούς λόγους στα παιδιά τους. Και
Με δύο μητέρες τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Μητέρα του Οδυσσέα, καθώς ο Οδυσσέας δεν γυρνούσε πίσω από τον Τροϊκό πόλεμο, φοβήθηκε πως τον έχασε και πέθανε από τον καημό της. Ενώ η Σισίγαμβρης, η μητέρα του Δαρίου, θρύνησε για το θάνατο του γιού της, αλλά αυτοκτόνησε όταν πέθανε ο Αλέξανδρος.